Καλημέρα. Εσύ είστε η κυρία Μαρία. Ναι, κυρία Κλατάρα. Τι κάνετε, καλημέρα σα. Καλημέρα σα, τι κοίταστε. Εδώ στο πόστο μα και περιμένουμε να διεκπαιρεώσουμε. Ήρθα λοιπόν να πάρω το τεστ. Εδώ πέρα, καθίστε να το δείξουμε το μηνυματάκι το οποίο παραλαμβάνω. Βεβαίω να το εδώ πέρα. Ορίστε. Ωραία. Θα χρειαστούμε μόνο το άμκα σα. Ωραία. Είστε δικαιούχο. Ναι. Το τεστ που σας δίνουμε είναι αυτό. Ωραία. Είναι πιστοποιημένο. Ωραία. Κάνουμε αποθήκευση του τεστ. Και οι εντολές είναι μέσα, έτσι δεν είναι? Και είναι σχετικά... Είναι πολύ εύκολο, είναι εύκολο, έτσι, η διενέργεια. Ναι. Είναι... Έχει σχεδιαστεί για να γίνεται στο σπίτι σας. Ναι. Παίρνουμε το δείγμα από τρία σημεία. Ναι. Ανακίνηση και τοποθετούμε τις σταγόνες στην πλακέτα. Ωραία. Όπως αναγράφεται. Μάλιστα. Απλώς θα θέλαμε να μας ειδοποιήσετε για το αποτέλεσμα, γιατί καταχωρείτε στο σύστημα, έτσι ώστε το Υπουργείο να έχει και στατιστικά, αλλά σε περίπτωση που βρεθεί θετικό, να προχωρήσουμε σε ραντεβού με το γαστρεντερολόγο μας. Έχει αρχίσει και έρχεται κόσμος και σας ζητάει. Εμείς έχουμε δει μεγάλο ενδιαφέρον, η εικόνα είναι πολύ θετική. Είναι χαρακτηριστικό ότι μας λέγανε ότι το σκεφτόντουσαν και τώρα παρακινήθηκαν από την καμπάνια που γίνεται και το μήνυμα που έλαβαν. Γύρω στα 100 άτομα έχουν πάρει μέχρι τώρα από το φαρμακείο μας και αυτό παρόλο που δεν μπήκαμε την πρώτη μέρα στο σύστημα, γιατί και τα φαρμακεία εντάχθηκαν σταδιακά, όπως και οι ασθενείς. Εντάξει, για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να δρομολογήσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα πολιτικών εξετάσεων, όπως θυμάστε, ξεκίνησε με το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για τον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού. Μάλιστα, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Καταβολέμησης του Καρκίνου του Μαστού. Ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο, διότι μας επέτρεψε να εντοπίσουμε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες είχαν πρόωρα συμπτώματα καρκίνου του μαστού χωρίς να το γνωρίζουν. Σε μια εποχή που δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, η συνέχιση αυτού του προγράμματος και για άλλες ασθένειες έχει μεγάλη σημασία. Και εδώ πέρα να πούμε και να το δείξουμε ότι το τεστ αυτό για εντοπισμό συμπτωμάτων που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος μπορεί να είναι υποψήφιος να έχει καρκίνο στο παχύ έντερο, διατίθεται πια δωρεάν σε όλους τους συμπολίτες μας μεταξύ 50 και 69 ετών. Είναι μια πολύ εύκολη εξέταση. Όλοι σας έχετε πάρει, οι συμπολίτες που έχουν πάρει αυτό το μήνυμα, μην το αγνοήσετε, διότι η πρόληψη σώζει ζωές. Έτσι ακριβώς. Να τονίσω ότι όλη η διαδικασία είναι δωρεάν και καλυμμένη σε περίπτωση που το τεστ είναι θετικό και νομίζω ότι... Είναι δωρεάν χωρίς του φαρμακού την εξέταση. Να το τονίσουμε αυτό στους πολίτες, ότι είναι δωρεάν και το φάρμακο που θα πάρουν. Το βασικό μήνυμα, νομίζω, το οποίο πρέπει να περάσουμε και σας χρειαζόμαστε συμμέτοχους σε αυτή την προσπάθεια, είναι να καταπολεμήσουμε το φόβο. Διότι είναι μια απλή εξέταση, αλλά όλοι φοβόμαστε και αν μάθουμε κάτι που δεν θέλουμε να ξέρουμε. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι όσο πιο γρήγορα μάθουμε κάτι το οποίο μπορεί να έρθουμε, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και ειδικά για τον καρκίνο του παχαίου αντέρου, η έγκαιρη διάγνωση ισοδυναμεί πρακτικά με πλήρες. Οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Και για μένα είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι τελικά πρέπει να έχουμε ένα κράτος το οποίο φροντίζει τους πολίτες και η καλύτερη φροντίδα την οποία μπορούμε να παρέχουμε είναι να επενδύουμε στην πρόληψη. Πάντα όταν σκεφτόμαστε, ξέρετε, τα θέματα της υγείας, σκεφτόμαστε μόνο τα νοσοκομεία. Και βεβαίως κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσοκομεία μας. Όμως το μεγάλο στοίχημα είναι πώς δεν θα φτάσουμε στα νοσοκομεία. Και όσο περισσότερο επενδύουμε στην πρόληψη και στη δημόσια υγεία, τόσο λιγότερα περιστατικά θα έχουμε τελικά συμπολιτών μας που θα αναγκαστούν να πάνε στο νοσοκομείο, να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους ή και ακόμα αν γίνουν καλά να ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ. Άρα η πρόληψη σώζει ζωές. Σας θέλουμε συμμάχους πάντως σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλημέρα και καλό τρίμερο. Επίσης.